Γιαμσίντι, δεύτερος χειριστής από το Ιράν, αποφεύγει στον αέρα, έχετε ο Χαντάντι, θα μένει καλός παίκτης. Με τις Γκρίζλις 5 χρόνια και μισή περίοδος του Σάνς. Στημένο σούτ από τον Καλάθη, είναι μέσα. 5-2 για την Ελλάδα στο δίλεπτο. Λάο κυνηγάει τον δικό αντίπαλο, τον Γιαμσίντι. Δύσκολο σούτ μέσα. Κλέβει το κλέβει της ελληνικής ομάδας, με τώρα χέρι στο Γιάννη. Ωραία, εντυπωσιακά, ψηλά, αέρινα και όμορφα. Αργολάουπουλας, oversize παίκτης θέσης που παίζει και εδώ αφήνει την μπάλα με τα κροβάστιλα και πολλά φάτσα. Πάντα έχουμε πρόβλημα. Με μία ο Καλάθης, ο Παπανικολάου, γρηγορότερο όλο, θα την αφήσει. 12-16 η ομάδα βγάζει τρεις συνεχόμενες γρήγορες επιθέσεις. Εδώ να ο Χαντάντι. Ρολάρι στο κορμί του Παπαγιάννη. Καταπληκτική η πάσα στον Χασανζαντέχ. Πια εκπληκτική ιεραρχία τρίπλα σε πολύ κοντό αντίπαλο. Γιάννης αυτή τη φορά δεν το ρισκάρει. Καρφώνει εντυπωσιακά. Είπατε. Κατοχή για τον Μασαγέκη και τώρα Χαντάντι. Εκπληκτική πάσα, βγάζει τον αντίπαλο του φάτσα με τον Καλάθη, παρά την προσπάθεια του Θανάση. Τα δύο πρέπει να σουτάρει κάποιος. Ο Σλούκας στην εκπνοή, σουτάρει ευστοχή. Ακριβώς με την εκπνοή. Σούτα από το χαϊπόστ, είναι εύστοχο από τον Σαϊάντ Μασαγέκη. Γιαχτσαλί. Κοιτάξτε με τη μία ο Χαντάντι, ίσως λίγο υπερβολικός εδώ, αλλά παίρνει την μπάλα και θα την αφήσει εύκολα άκοπα στο Καλάθη. Σημείο αναφορά στο χαμηλό post. Πρίντεζης, ο Λίπυρος, προσποίηση προς το Καλάθι, μικρό φλότερ μέσα. 19-14. Δεν διστάζει, σουτάρει, ευστοχή πρώτου Μήτογλου που είχε απλωμένα τα χέρια του. Και τα πολλά κλεψίματα της γραμμής Μήτογλου. Είναι μέσα από μακριά. Η κίνηση πολύ ωραία, ο Πρίντεζης με τα μπλοκ. Φέρει το κεντρικό διάδρομο, πανέξυπνα ο Κονιάρης. Ωραία σκαστά στο Γιάννη. Με το ένα χέρι από κοντά. Έξω, Αθηναίου, γωνία, Θανάσης στημένος, είναι μέσα. 30-17, απέτυχε στην τελική προσπάθεια. Αθηναίου, με τη μία στο Γιάννη που θα καρφώσει. Ο Γιάννης σηκώνεται ψηλά το κεφάλι του, φτάνει στη στεφάνη. Με τον Ροσταμπούρ θα γυρίσει. Ψάχνει και βρίσκει εκπληκτικά τον Παπαπέτρου. Πάσες, δύσκολη φάση και το καλάθι από το Γιαμσίντι. Είναι καλός παίκτης και αυτός. Μπαραμή, έξω και πάλι. Γιαχτσαλί, χαμηλά, κίνηση κοντά στο καλάθι και έρχεται ο Χαντάντι, ποιος άλλος. Μπαραμή, ωραία η κίνηση, assist, γλά. Με το ένα χέρι, εξαιρετική πάσα, ακριβία στο Βασιλόπουλο που σουτάρει και ευστοχή. 39-25 από τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Ευστοχία και να που ξέμεινε ο Χαντάντι. Προλαβαίνει το Γιάννη σε μια εντυπωσιακότατη φάση. Χαντάντι και γλιτώνει τον Πάπα. Εδώ είναι ο Παναγιώτη. Για να τελειώσει αυτό που έλεγα νωρίτερα, ενώ ο Χαντάντι σουτάρει και ευστοχή με ταμπλό παρακαλώ. 43-29. Κολάου στο 2. Μέσα. Ωραίο φλότερ, Καλάθη. Ότι πάμε με 4 γκάρ. Εκπληκτική πάσα με τον Αχέρι στον Παπαπέτρου. Απίστευτη πάσα. Μανώλη δεν ξέρω αν μπορούμε να την ξαναδούμε. Προσποίηση. Από κοντά Χαντάντι. Ποιος άλλος. Βάζει τη φάση. Έξω. Βασιλόπουλος για 3. Στημένος μέσα. 2 στα 2. 2 στα 2 από τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Προλαβαίνει και αστοχή τελικά. Δεύτερη προσπάθεια. Ας πούμε περισσότερα. Καλάθης. Ωραίο το φλότερ. Δεν χρειάζεται ο Παπαγιάννης, διότι η αλλαγή χεριού στον Καλάθη. Συνεχίζει τα σχήματα. Η πάσα του Χαντάντι πολύ ωραία. Ανάμεσα από 3. Τάπα του Παπαγιάννη ψηλά. Χαντάντι βρίσκεται εκεί 18 πόντου. Παίξει σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Πατέρας του είχε παίξει στο Τωρόντο το 1994. Ο Αργύρης. Τι καλός παίκτης. Παπανικολάου. Πολύ ωραία. Παπανικολάου καταπληκτικά από την απίστευτη πάσα του Καλάθη. Εδώ και χρόνια συμπαίκτες Παπανικολάου και Καλάθης. Εδώ μόνος του καρφώνει άνετα ο Μάικ Ροσταμπούρ. Ωραία φάση 58-39. Γιάννης, Eurostep και καρφώνει πρώτη Χαντάντι στη φάση του αγώνα. Ο Γιάννης παίρνει τα βήματα, πάει στο Eurostep, αποφεύγει το τεράστιο κορμί. Τεράστια περιφερειακή. Το σουτ είναι καλό από μέσα απόσταση, είναι πολύ ωραίο. Και φυσικά στην εθνική ομάδα ήταν εκπληκτικός στο ευρωμπάσκετ του 17, όπως και ο Καλάθης. Πρίντεζης ρολάρι μέσα. Κλασικός Γκεραμιπούρ με τον Αντετοκούνμπο Σουτ εκτός ροπίας Θανάσης. Σλούκας, ωραία στο Γιάννη, εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να μην πει πάνω στο καλάθι. Πού να ξεφύγεις, ψηλός. Εντάξει, είναι 2-11 και παίζει τον αντίπαλο που είναι 95. Εκπληκτικά η πάσα στον Πρίντεζη, πάρε βάλε. Εδώ Πρίντεζης ψηλά για το σκριν. Σλούκας, ωραία στον Πρίντεζη, έξω split out. Αθηναίου εκπληκτικά στο Γιάννη, χάνει την μπάλα Θανάσης. Χειροκροτήματα από όλους μας για αυτή τη φάση. Κάθε την μπάλα Μανώλη, δεν ξέρω κάποια στιγμή αν μπορούμε να το ξαναδούμε. Διπλό σκριν και γίνει ψηλά από Μήτογλου και Παπαγιάννη. Μήτογλου από μακριά, σουτάρει πάλι μέσα. Είναι πολύ, είναι αυτό που λέγες πριν. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει και για την περιφέρεια. Ποιοι ταιριάζουν με ποιους. Παπαγιάννης από μακριά, μέσα κι αυτός. Μέσα κι αυτό. Ασιατικούς. Σταυρωτές εναντίον όλων. Δύσκολο σουτ, καλάθι που μετράει. Και πέρα θα δούμε. Με κοντύτερο αντίπαλο. Περιστροφή, ωραίο το χουκ. Ψηλά για το σκριν στην μπάλα. Γιαμσίντι. Εκεί κόβεται αρχικά. Χουκ μέσα από τον Γκεραμιπούρ. Κονιάρης γυρίζει, σουτάρει, ευστοχή. Τι να πω. Σήμερα είναι όλοι εξαιρετικοί. Παπαπέτρου προσποίηση. Ωραία στο Μήτογλου, θα καρφώσει. Είναι εξαιρετικός για το διάστημα που έχει παίξει ο Μήτογλου. Μοζαφαρί που έχει περάσει το παιχνίδι. Ωραία πάσα. Ωραίο κάρφωμα και τα χειροκροτήματα του κόσμου καθολικά. Και με πολλές σκέψεις. Με πολύ τροφή για σκέψη του Θανάση Κουτόπουλου μετά από αυτές τις εικόνες που είδε σήμερα. Κονιάρης από τα 6 μέτρα σουτάρει ευστοχή. Είναι όλοι εξαιρετικοί. Διαγώνια πάσα, δύνατη πλευρά. Παπαπέτρου στημένος. Περιμένει τον αντίπαλο, σουτάρει μέσα. Αυτό θέλει ψυχραιμία, αυτό θέλει 13 rebound, 6 ο Θανάσης, 10 Μήτων και η ελληνική ομάδα τελειώνει εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις της φιλικές προετοιμασίας εδώ στην Κρήτη. Εδώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσα σε πανδαιμόνιο. Η Ελλάδα θα χαιρετήσει τον κόσμο.